Η μερίδα για τον εθελοντισμό διοργάνωσε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Ελλάδας. Όπως δήλωσε ο αντιπρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιος Κώστας, οι φορείς της περιοχής είναι υποχρεωμένοι να προάγουν την ιδέα του εθελοντισμού, παρακινώντας τους πολίτες να γίνουν εθελοντές, ξεκινώντας από την κοινωνική προσφορά της αιμοδοσίας. Σημαντικά θέματα για τον εθελοντισμό αναδείχθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στην Κομοτηνή το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Ελλάδας. Όπως δήλωσε ο αντιπρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Γιώργος Κώστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πως ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει μια χώρα εν μέσω κρίσης. Σε εποχές κρίσης, ο εθελοντισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέει την κοινωνία μεταξύ της. Αναφέρθηκε πολύ σημαντικά το θέμα ότι δεν μιλάμε για δωρεάν εργασία, δεν μιλάμε δηλαδή κάποιος να πάει να δουλέψει κάπου δωρεάν, αλλά μιλάμε για εθελοντισμό, γιατί σε αυτές τις σημερινές εποχές υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός του εθελοντισμού και να βρουν δωρεάν εργασία. Και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν και ήταν πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με όλη την Ελλάδα και με την κουλτούρα του Έλληνα αναδεικνύει και προσπαθεί να οργανώσει καλύτερα τον εθελοντισμό. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχουμε κουλτούρα εθελοντισμού. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι ότι δεν υπάρχει καλή οργάνωση. Ο κύριος Κώστα τόνισε πως οι φορείς της περιοχής θα πρέπει να παροτρύνουν τους πολίτες να γίνουν εθελοντές, ξεκινώντας από τον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να γίνει εθελοντής και δεν ξέρει πού και πώς. Άρα λοιπόν αυτές οι οργανώσεις, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, να παίξει αν θέλετε το συντηρητικό κρίκο που θα βάλει τους ανθρώπους, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τους δημότες της Θράκης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρους οι οποίοι χρειάζονται εθελοντισμό. Άρα λοιπόν έτσι ένα καλό ελπιδοφόρο νέο, παρόλο σε εποχή κρίσης έχουμε αύξηση ατόμων οι οποίοι θέλουν να γίνουν εθελοντές, δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν εθελοντές και πρέπει να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα εμείς οι φορείς, είτε λέγεται Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, και να παντρέψουμε την επιθυμία του κόσμου να γίνει εθελοντής με τους χώρους όπου χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να εργαστεί.